θέλω λίγο να πάμε, με αφορμή βέβαια μία κατάβαση και μία ξεχωριστή πρωτοβουλία με περιβαλλοντικό πρόσημο. 25 θελοντές απομάκρυναν εκεί από το κακοπέρα του Αγίου Βασιλείου. Συνολικά 10 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων. Βλέπουμε και τα πλάνα. Μία πρωτοβουλία κατέβηκαν, ήρθαν σε επαφή με τη φύση και έστειλαν και τα δικά τους μηνύματα. Και με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να πάμε στον κύριο Μάνο Πετράκη, εκπαιδευτή κατάβαση Σφαραγγιών. Την καλησπέρα μας, κύριε Πετράκη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και για την πρωτοβουλία, βέβαια. Ηχηρό μήνυμα και προς τη νέα γενιά. Ωστόσο, δεν μπορώ τώρα να μην εκμεταλλευτώ το ρεπορτάζ της Βίκης. Εκτός ατζέντας βγαίνω. Χτυπάμε λίγο καμπανάκι κινδύνου. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, σωστά? Βέβαια. Τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Πηγαίνουμε στο βουνό με ειδικές ομάδες. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε να το βοηθήσουμε. Μάλιστα. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς κάναμε τη δράση μας. Ναι. Και μαζέψαμε περισσότερες από 10 σακούλες σκουπίδια στο φαράγγι του Αγίου Βασιλείου, το οποίο είναι ένα φυσικό στολίδι, θα έλεγε κανείς. Ευαισθητοποίησαμε την τοπική κοινότητα. Δεσμεύτηκαν οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε άλλη δράση. Και θέλουμε λίγο με τον τρόπο μας να τονίσουμε και το θετικό, ας το πούμε, πράγμα που βγαίνει από όλο αυτό. Δηλαδή την απόλαυση της φύσης, την επαφή μας και ό,τι άλλο μπορεί να μας δώσει μια βόλτα στο βουνό. Κύριε Πετράκη, τι σκουπίδια βρήκατε? Ξέρετε, αυτά τα σκουπίδια τα μάζεψαν άνθρωποι, εθελοντές, αλλά τα πέταξαν και άνθρωποι. Εδώ μας προβληματίζει λίγο αυτή η παράμετρος. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Εμείς κάναμε την καλή μας πράξη. Γενικά τώρα στο Φαράγγι βρήκαμε σκουπίδια τα οποία ήταν υπολείμματα από, ας το πούμε, σακούλες λιπασμάτων, δίκτυα, τέτοια πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, τα φαράγγια λειτουργούν και ως χύμαροι, δηλαδή με τη βοήθεια του νερού τα παρασέρνουν και στη συνέχεια αυτά πρέπει κάπως να απομακρυνθούν, έτσι, γιατί δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον αυτό. Μάλιστα. Η προτροπή σας σε όλους αυτούς και τους τηλεθεατές κάθε ηλικίας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία εξόρμηση σε ένα φαράγγι, στη φύση, σε ένα βουνό, τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να κάνουν με τα απορρίμματα που ίσως προκύψουν μέσα από τη δραστηριότητά τους? Η λογική μας είναι απλή. Δεν αφήνουμε τίποτα, δεν παίρνουμε τίποτα, μόνο φωτογραφίες και αν μπορούμε, βοηθάμε και να πάρουμε και ένα σκουπιδάκι, ένα χαρτάκι, ένα κομμάτι πλαστικό μαζί μας. Από την επαφή που έχετε με τη νέα γενιά, είστε αισιόδοξος ότι διαμορφώνεται μια σωστή νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την επαφή μας με τη φύση? Σαφέστατα και η καινούργια γενιά είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη. Και καθώς η επαφή, τουλάχιστον η προσωπική μου, είναι περισσότερο από 15 χρόνια στο χώρο, βλέπω όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να είναι ευαισθητοποιημένοι και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλουμε ακόμα βέβαια δουλίτσα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας, δική μας η χαρά.